Είμαστε στον τρίτο όροφο του Μουσείου Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, στην αίθουσα που είναι αφιερωμένη συνήθως τα εκθέματα του 19ου αιώνα. Η αίθουσα αυτή άδειασε προσωρινά για να μεταφερθούν τα εκθέματα στο κτίριο της Πειραιώς 138 και να εκτεθούν στο πλαίσιο της επετειακής έκθεσης για την Επανάσταση του 1821 με τίτλο 1821 πριν και μετά. Με αφορμή την εκένωση, θα μπορούσε να πει κανείς, αυτού του χώρου των μόνιμων συλλογών, σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαμε να τον αξιοποιήσουμε για μία έκθεση σύγχρονης τέχνης. Για την έκθεση αυτή με τίτλο «Ο Ροβινσόνας έμεινε σπίτι, περιπέτειες σχεδιασμού σε συνθήκες κρίσης», συνεργάστηκα με τον εικαστικό Κωστή Βελόνη και μαζί επιμεληθήκαμε μία έκθεση με θέμα το Ροβινσόνα Κρούσο ως κατασκευαστή και με αφετηρία το γνωστό μυθιστόρημα του Ντάνιελ Ντεφό του 1719. Το ενδιαφέρον μου εστιάζεται στο γεγονός ότι ενώ θα περίμενε κανείς από τις συνθήκες ζωής, τις συνθήκες όπου αναγκάζεται για να επιβιώσει, να μπει σε μια διαδικασία όπου θαυμάζει τη φύση, την αυγή, τα ηλιοβασιλέματα, τα βουνά, τις θάλασσες, όλα αυτά τα στοιχεία. Στην πραγματικότητα είναι το πρώτο μυθιστόρημα ιστορικά, το οποίο μας απασχολεί σε σχέση με το πώς τα καταφέρνει για να επιβιώσει μέσα από σχεδιαστικές εφαρμογές, που άλλες φορές τις πετυχαίνει και άλλες φορές αποτυχαίνει σε σχέση με αυτές. Όταν ξαναδιαβάζει κανείς τον Ροβινσόνα, όπως τον ξαναδιαβάσαμε εμείς τον 21ο αιώνα, συνειδητοποιεί ότι ο ρόλος του σχεδιασμού και της κατασκευής ως τρόπου επιβίωσης και ζωής για όλα αυτά τα χρόνια σε ένα νησί, είναι πάρα πολύ κεντρικός. Στην πραγματικότητα είναι ένα μυθιστόρημα που εξονυχιστικά και με ένα πραγματιστικό λόγο, θα έλεγε κανείς, περιγράφει όλες αυτά τα σκαμπανεβάσματα που έχει στην προσπάθειά του να φτιάξει μια καρέκλα πόσες φορές προσπαθεί και προσπαθεί και προσπαθεί. Το τραπέζι του, να ταξινομήσει τη σπηλιά του, να φτιάξει τη φορεσιά του. Είναι ένας αποτυχημένος ράπτης κατά τη γνώμη του, είναι ένας αποτυχημένος αγκαιοπλάσης επίσης. Το ευρύτερο ποίμνιό του και να κάνει και μια προέκταση, αν θέλετε, του ίδιου του σπιτιού μέσα από αυτή την υπεριαλιστική, το δεχόμαστε αυτό, λογική της ιδιοκτησίας. Το που μας ενδιέφερε εμάς πάρα πολύ σε σχέση με τον Ροβινσόνα Κρούσο είναι και να κοιτάξουμε μέσα από μια τέτοια σκοπιά τη σύγχρονή μας ελληνική καλλιτεχνική παραγωγή και να προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε μια τέτοιου είδους κατεύθυνση, μια τέτοιου είδους πρακτική καλλιτεχνών οι οποίοι ενδιαφέρονται για την υλικότητα, ενδιαφέρονται για την έννοια της κατασκευής, πειραματίζονται με τα υλικά, καλλιτεχνών που δεν έχουν απαραίτητα όσον αφορά το μυθιστόρημα του Ροβινσόνα, κάποιοι από αυτούς μπορεί να μην το έχουν καν διαβάσει. Μία γενεαλογία, λοιπόν, έργων σύγχρονης ελληνικής τέχνης, η οποία ασχολείται με αυτή την έννοια του σχεδιασμού και του σχεδιασμού ειδικά ως δύναμης, ως μέσου για να αντιμετωπίσει, για να σχολιάσει, για να τοποθετηθεί κανείς απέναντι σε σύγχρονα προβλήματα. Ναι, είναι ουσιαστικά, νομίζω, το βασικό ερώτημα της επιβίωσης και αυτό που κάνει το μυθιστόρημα να είναι φανερά σήμερα πολύ διαχρονικό είναι ότι στις αυτές τις ταραχώδεις εποχές που ζούμε φαίνεται ότι η επιλογή του Ροβινσόνα είναι μια βάσιμη επιλογή. Καταρχάς μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος μπαίνει σε μια διαδικασία να είναι μια βιομηχανία του ενός κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή έχει όλα τα στάδια της παραγωγής και σε ένα επίπεδο κριτικής μιας laissez-faire οικονομίας που βιώνουμε σήμερα, το να ελέγξει όλα τα στάδια της παραγωγής σου διαμορφώνει την αίσθηση, ακόμα και αν είναι ψευδαίσθηση, αφού είμαστε αναγκαστικά κοινωνικά όντα, σου δίνει την αίσθηση μιας αυτοδυναμίας, αυτονομίας και αυτάρκειας την ίδια στιγμή. Είναι ένα πολύ χρήσιμο παράδειγμα που μας κάνει να σκεφτούμε και άλλα κινήματα της μοντέρνας τέχνης, τα οποία χρησιμοποίησαν και διεκδίκησαν την χειροναξία, τη χειρονακτική κατασκευή σαν, ως μια υψηλή τέχνη. Διεκδίκησαν να την αντιμετωπίσει κανείς στο ίδιο επίπεδο με τις υψηλές τέχνες, τη ζωγραφική, τη γλυπτική. Κινήματα επαναστατικά, όπως το βρετανικό Arts and Crafts ή το Bauhaus αργότερα, ή μια φεμινιστική τέχνη της δεκαετίας του 70 και του 80,
Ήταν ένα μέσο για αυτά τα πρωτοποριακά κινήματα, η πρόσβαση δηλαδή και η ανάδειξη των επαναστατικών ιδιωτήτων του χειρονακτικού σχεδιασμού και της μεταχέρια εργασίας να επιτύχουν και κάποιες πιο πολιτικές, μπορούμε να πούμε, διεκδικήσεις. Το να πλησιάσει η τέχνη την καθημερινή ζωή, του να αναιρεθεί η ιεράρχηση των τεχνών σε υψηλότερες και πιο λαϊκές ή καθημερινές. Ακριβώς. Ακριβώς, και νομίζω ότι αυτό είναι και το στοιχείο που μας κερδίζει σε αυτό το μυθιστόρημα και στο πώς μπορεί διαχρονικά να εξασφαλίσει τη θέση του σε μια θεωρία και πρακτική του σχεδιασμού σήμερα. Επιλέξαμε είτε κάποια έργα τα οποία είχαμε εντοπίσει ότι έχουν μια συνάφεια με το θέμα της κατασκευής σε συνθήκες κρίσης, είτε με πολλούς από αυτούς συνεργαστήκαμε για την παραγωγή νέων έργων, τα οποία συνδιαλέγονται είτε με την γενικότερη αυτή έννοια του σχεδιασμού σε συνθήκες κρίσης, είτε κάποιες φορές με το ίδιο το μυθιστόρημα και το μύθο του Ροβινσόνα, είτε και με αυτή την κίνηση αδειάσματος και ξαναγεμίσματος του χώρου και την ανάμνηση των έργων που προϋπήρχαν εδώ. Όλοι οι καλλιτέχνες έχουν αυτό που θα λέγαμε το σύνδρομο του Ρόμπινσόνα Κρούσου. Δηλαδή, είναι όπως και ο Ρόμπινσόνας, δεν είναι απαραίτητα εξειδικευμένοι σε κάποιο συγκεκριμένο μέσο, όσο ενδιαφέρονται να πειραματιστούν και να δουν ποια είναι τα αποτελέσματα του δικού τους αυτοσχεδιασμού. Μην ξεχνάμε ότι ίσως η νοτερική τέχνη βασίζεται πάνω στην έννοια της αδεξιότητας, από την άποψη ότι ξεφεύγουμε από το σύνδρομο του μάστερ, μιας αναγεννησιακής αντίληψης του μεγάλου καλλιτέχνη, και προσπαθούμε να αποδομήσουμε αυτή την δεξιότητα με αποτυχημένες πολλές φορές προσαρμογές πάνω στα σύγχρονα δεδομένα και σύγχρονες συνθήκες. Μέσα από το σχεδιασμό, δηλαδή, ο Ροβινσόνας επινοεί και ένα καινούριο τρόπο διαβίωσης και επιβίωσης. Όχι μόνο ένα τρόπο να επιβιώσει στο νησί φτιάχνοντας μια κατσαρόλα ή ένα κουτάλι για να τρώει, αλλά και ένα τρόπο να ζει, να οργανώνει το χρόνο του, να ψυχαγωγείται ενδεχομένως. Δηλαδή, ένα μυθιστόρημα που μας δείχνει τον τρόπο, τη μεθοδολογία με την οποία δουλεύει κάποιος κατασκευαστής, ένας craftmaker. Ένας craftmaker όμως, ο οποίος δεν επιδιώκει να είναι ο υπερεξειδικευμένος craftmaker, απλά εκτιμάει και μόνο ένα αποτέλεσμα που είναι υποφερτό για να μπορέσει να έχει την αναγκαία χρηστικότητα και να περνάει καλύτερα, να απολαμβάνει αυτό που κάνει. Και ίσως όλη αυτή η σκέψη γύρω από την έννοια του craftmaker και τη σχέση του με τη σύγχρονη τέχνη μας ανοίγει και ένα διάλογο με το μουσείο στο οποίο βρισκόμαστε. Το Μουσείο Μπενάκι Ελληνικού Πολιτισμού είναι ένα μουσείο που είναι πολύ επικεντρωμένο σε αντικείμενα τα οποία έχουν προκύψει από τον σχεδιασμό και την χειρονακτική κατασκευή. Είναι ίσως η μεγαλύτερη συλλογή του μουσείου, αυτή η συλλογή νεοελληνικού πολιτισμού. Άλλωστε, στην ελληνική ιστορία της λογοτεχνίας υπάρχουν και αρκετές γνωστές και ενδιαφέρουσες ροβινσονιάδες. Βιβλία δηλαδή που προσαρμόζουν το μύθο του Ροβινσόνα σε ελληνικό πλαίσιο. Στην ελληνική περίπτωση είναι χαρακτηριστικό ότι μιλάμε για μια παραγωγή άφθονων βιβλίων ροβινσονιάδων, οι οποίες, πέρα ότι εμπνέονται από τον Ροβινσόνα, δημιουργούν και τα δικά τους πρότυπα, αντιπρότυπα κάποια στιγμή, Έλληνες Ροβινσόνες, οι οποίοι κατέχονται και από μια ένα ελληνικό χριστοήθη, ορθόδοξο βίο σε κάποιες περιπτώσεις. Όμως, αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μένα είναι η εκπαιδευτική πτυχή του Ροβινσόνα, όπου ήδη από τον 19ο αιώνα διδάσκεται επίσημα στα σχολεία ως ένα βασικό ανάγνωσμα για να μάθουν τα παιδιά ελληνικά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα μυθιστόρημα που είναι πέρα από τις φιλοδοξίες μιας τυπικής ανάγνωσης. Βλέπουμε ότι οι στοχαστές, πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους, είναι θαυμαστές του Ρόβινσόνα Κρούσου. Έχουμε έναν Μάρξ, ο οποίος είναι πολύ περήφανος για την αυτονομία του ίδιου του Ροβινσόνα,
αλλά και ένας Ρουσό, ο οποίος στο γιο του Εμίλιο του υπαγορεύει να διαβάσει στο πέρασμα από την παιδική ηλικία στην εφηβεία μονάχα το Ρόμπινσον Κρούσο. Θεωρεί ότι είναι το μοναδικό χρήσιμο ανάγνωμα που έχει να διαβάσει και να αφήσει τους τραγικούς ποιητές και φιλόσοφους στην άκρη και να έχει στη βιβλιοθήκη του ένα Ρόμπινσον. Αυτό είναι αρκετό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε αυτή την έκθεση ο Ρομπινσόνας καταλαμβάνει το άδειο. Έρχεται να κατοικήσει τον προσωρινά κενό αυτό χώρο, ξαναδίνοντάς του με την εκένωση την αγριότητά του. Ο μουσιακός χώρος με όλες αυτές τις σύνθετες νοηματοδοτήσεις εκενώνεται, απογυμνώνεται από τα νοήματα, επανέρχεται σε μία πρωτόγονη κατάσταση, σε μία αγριάδα σαν τη ζούγκλα του νησιού και οι καλλιτέχνες έρχονται παρασιτικά σχεδόν να επινοήσουν σαν άλλοι Ρομπινσόνες και πάλι τρόπους κατοίκησης του μουσείου, προτείνοντας έναν άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσουμε την υποδομή του, τις προθήκες, τα ταμπελάκια, το ταβάν, τις σχέσεις μεταξύ τους και να τα στήσουμε απ' την αρχή, ξαναστήνοντας έτσι και τον τρόπο που και την εμπειρία του θεατή, ο οποίος επισκέπτεται ένα μουσείο. Νομίζω ότι είναι και μια αφορμή να ξανασκεφτούμε και τι είναι ένα μουσείο. Ένα από τα πρώτα αντικείμενα που ο Ρομπινσόνας κατασκευάζει στο νησί είναι ένα πύλινο δοχείο για να μαγειρεύει και να μείνει νερό. Αυτό το κατασκευάζει μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες και όταν τελικά το πετυχαίνει, κατά κάποιο τρόπο αρχίζει να πιστεύει ότι μπορεί να επιβιώσει υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Η Virginia Woolf, η οποία γράφει γι' αυτό στις αρχές του 20ου αιώνα, λέει μάλιστα χαρακτηριστικά ότι από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν υπάρχει ούτε η φύση, δεν υπάρχει ούτε ο θάνατος, υπάρχει μονάχα το πύλινο αυτό δοχείο. Συνοψίζοντας εκεί το γεγονός ότι αφού κατάφερε μέσω της κατασκευής και του σχεδιασμού να φτιάξει αυτό το πύλινο δοχείο, μπορεί να καταφέρει να επιβιώσει και να κατοικήσει αυτό το έρημο νησί. Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που μας τιμήσανε με τα έργα αυτά έχουν διαπιστώσει κοινός τόπος αυτούς. Είναι αυτή η συνδιαλλαγή. Καταρχάς αυτή η ιδιαίτερη σχέση που έχουν με το κόσμο των αντικειμένων, χειρονακτικά, μόνοι τους. Και αυτή η ιδιαίτερη σχέση πως την ίδια στιγμή είναι και ένα αίτημα για μία ασφάλεια και την ίδια στιγμή είναι ένα αίτημα και για την πολυτέλεια. Πώς μπορεί να συνδυάσουμε δηλαδή τη δυνατότητα του να είμαστε ασφαλείς κάπου, αλλά να έχουμε και τη δυνατότητα να απολαύσουμε το καταφύγιο στο οποίο βρισκόμαστε. Και όντως, πολύ σωστά όπως ανέφερες, στις σημερινές εποχές, αυτό το αίτημα του Ρομπινσόνα την ίδια στιγμή να σχεδιάζει και να βρίσκει αποτελέσματα και να απολαμβάνει τα αποτελέσματα της σχεδιαστικής του πρωτοβουλίας, είναι κάτι που χαρακτηρίζει όλους τους εικαστικούς. Θα έλεγα ότι με τα ευρήματα, τα σχεδιαστικά, γίνεται η ζωή λιγότερο ανυπόφορη και επειδή γίνεται λιγότερο ανυπόφορη, είναι ένας τρόπος για να αντιμετωπίσει κανείς τη στοιχεία της μοναξιάς. Οι 37 καλλιτέχνες που έχουν καταλάβει αυτό το μόνιμο εκθεσιακό χώρο και που εμπνέονται, συνδιαλέγονται ή τοποθετούνται σε σχέση με το μυθιστόρημα του Ρομπινσόνα Κρούσου, πειραματίζονται με διάφορα υλικά. Με αυτόν τον τρόπο, καταρχάς, ανοίγουν ένα καινούριο πεδίο πειραματισμού, αλλά ταυτόχρονα, νομίζω, επινοούν και στρατηγικές πρακτικές για να μπορέσει κανείς να μιλήσει για ζητήματα που μας είναι σημαντικά σήμερα. Επιχειρώντας μέσα από την εγκατάσταση στον χώρο των μόνιμων συλλογών έργων 37 καλλιτεχνών να χαρτογραφήσουμε αυτή την σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή που αφορά την ιδιότητα του καλλιτέχνη ως κατασκευαστή με αφορμή το μυθιστόρημα του Ρομπινσόνα Κρούσου, προσπαθήσαμε να μιλήσουμε για αυτή την ισορροπία της τέχνης ανάμεσα στην αναγκαιότητα και την πολυτέλεια. Ταυτόχρονα ένα αίτημα για το αίτημα της σχεδιαστικής λύσης είναι και ένα αίτημα της ελευθερίας, του αυτοπροσδιορισμού του δημιουργικού υποκειμένου, που νομίζω ότι οι καλλιτέχνες το μεταφέρουν αυτό περισσότερο από κάθε άλλη κοινωνική, αν θέλεις, ομάδα. Και αυτό είναι το συγκινητικό στοιχείο.
ότι η ζωή μπορεί να γίνει πιο αποφερτή με το γεγονός ότι μπορείς το αναγκαίο να το μετατρέπεις και σε πολυτέλεια την ίδια στιγμή. Αυτή η έκθεση νομίζω το αποδεικνύει αυτό το στοιχείο. Ο καθένας με τη δική του μεθοδολογία, μια μεθοδολογία κατοίκων, αν θέλεις, μια μεθοδολογία όπου έρχεται από την πίσω αυλή του εργαστηρίου, με μια μπρικολάς τεχνική, αλλά και με αυτό που στην εωτερικότητα διευθετήθηκε στη προσπάθεια του υποκειμένου να διαφοροποιηθεί από την παθητική εκδοχή ενός τυπικού καταναλωτή με το do it yourself. Δηλαδή, ουσιαστικά βλέπουμε μια επανάσταση που ξεκινάει από το σπίτι και που αφορά το τρόπο με τον οποίο εμείς ορίζουμε. Και αντίστοιχα, αν ξεκινήσει κανείς από τους καλλιτέχνες και τον τρόπο που καταλαμβάνουν το μουσιακό χώρο, νομίζω ότι κατά αντιστοιχεία με αυτό που είπες, είναι και ένας τρόπος εμείς να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο που θέλουμε να δούμε και τα μουσεία. Αυτό νομίζω είναι που χαρακτηρίζει και το Μουσείο Μπενάκι. Είναι ένα μουσείο που ασχολείται με τον υλικό πολιτισμό.